Να μην έρθουν και οι του... Είναι κατά τα δύο παρέκκληση. Ξέρω. Εντάξει. Τα πούμε εμείς και θα τα πούμε και τα παιδιά μετά. Επειδή δεν υπάρχει κάποιο θεραπεία από ό,τι καταλαβαίνω, να το σκεφτείτε. Καλά, θέλετε, λέτε όνομα και ειδικότητα και. Πάμε λοιπόν. Πείτε μου, αν είστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Είστε έτοιμοι, κύριε. Έτοιμο, όνομα και ειδικότητα, πάμε. Έτοιμο. Τώρα μιλώ. Μια σπουδαία λίγη για εμάς. Απέναντι σε μια ομάδα που επανήλθε μετά από χρόνια στον χώρο που έπρεπε να είναι. Συγχαρητήρια στον Ηρακλή για την άνοδό του. Του εύχομαι τα καλύτερα και στους ανθρώπους του. Εύχομαι να μην ξαναγίνουν λάθη σε αυτήν την ομάδα και επιστρέψει σε λάθος κατηγορίες. Εμείς πετύχαμε μια σπουδαία νίκη σήμερα εδώ που μας έδωσε τη δίδυση. Και έχει και τη δυσκολία της γιατί πήσαμε για 30 λεπτά με 10 είχαμε σε καλή μέρα τον ανθρωπίλακά μας. Ευτυχήσαμε να προηγηθούμε με τη φάση του Ακούλου. Και από εκεί μετά δεν δώσαμε χώρο στον Ηρακλή. Προσπαθήσαμε να μην στην αντεπίθεση. Από εκεί τελείω στο παιχνίδι. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών. Συγχαρητήρια στο παίκτος μου. Και συνεχίζουμε να κλείσουμε την χρονιά. Μια χρονιά που πιστεύω ότι ο Απόλλων, όπως είπα, διαμορφωμένη κατάσταση, η Βανίκα πάει στην ομάδα. Πέτυχε την ψηλότερη θέση που προλάβαινε. Με πολύ καλή παρουσία στο κύπελο. Ήρεμα να παίξουμε το επόμενο παιχνίδι και να κλείσουμε την χρονιά. Συγχαρητήρια λοιπόν και πάλι στην Ηρακλή. Και αν έχετε ρωτήσεις από. Περιμένετε κάτι όσον αφορά για την τρίτη θέση από τη Σούπερ Λίγκα? Εμείς πήραμε τη θέση που μπορούσαμε να πάρουμε σε αυτό το πρωτάθλημα. Πήραμε την ψηλότερη θέση πέρα από τα δύο ξεκάθαρα που μπορεί τον Ηρακλή για την άλλη. Αν προκύψει οτιδήποτε, με πολύ χαρά είναι ο πρώτος μια ομάδα υγιής, έτοιμη να ανταποκριθεί στο κάλεσμα. Μακάρι να βρεθούμε σε κάτι παραπάνω. Και πιστεύω ότι η ομάδα έχει τη δυνατότητα να τρέξει γρήγορα. Η τρίτη θέση, ο βασικός στόχος από την αρχή που ήρθατε, επιτευχθήκε μια αγωνιστική πριν από το τέλος αυτής της διαδικασίας. Ανεξάρτητα από το αν θα γίνει κάτι, τι σημαίνει αυτή η επίτευξη αυτού του στόχου? Υπήρχαν ξεκάθαρα φαβορί που πήγαν και στα play-off με τα πόδια που είχαν, με όλες τις υπόλοιπες ομάδες σε εμάς στο 0. Βλέπετε ότι κάναμε μια εξαιρετική συγκομιδή και έχουμε και ένα παιχνίδι ακόμα. Δεν μπορούσαμε να φτάσουμε, το Ηρακλή από την ΑΕΚ ήταν σταθερές ομάδες, δει και είχαν και το δώρο των βαθμών. Σταθερή πορεία σε όλο το πρωτάθλημα. Αυτό που επιδιώκαμε ήταν να, από την ώρα που κάποια από αυτές τις ομάδες δεν έκανε το λάθος και κυρίως ο Ηρακλής που στο πρώτο παιχνίδι εδώ και την ΑΕΚ και με το διπλό στόχο ξεκαθάρισε τη συνέχεια. Εμείς επιδιώξαμε να πάρουμε την τρίτη θέση, η οποία ήταν το πιο ψηλό που μπορούσαμε να κουμπίσουμε. Είμαστε ικανοποιημένοι από αυτό. Και λέω και πάλι ότι κάναμε μια εξαιρετική πορεία. Άλλες φορές με καλές εμφανίσεις και άλλες όχι. Αλλά γενικά ήμασταν μια ομάδα που έπαιρνε βαθμούς, έκανε συγκομιδή. Κάναμε ένα ρεκόρ 17 αγωνιστικών αίτητων σε πρωτάθλημα με τον κύπελο. Φτάσαμε στο στέλνι ότι ήμασταν ανταγωνιστικοί απέναντι στον Ολυμπιακό. Πιστεύω ότι είναι μια χρονιά η οποία όταν εμφανίζεται με τέτοιο μειονέκτημα σε απόσταση, νομίζω ότι κλείνει καλά για μας στο υψηλότερο σημείο και με καλή παρουσία. Πιστεύω ότι ο Απόλλων ήταν και είχε πολύ καλή παρουσία με μια εξαίρεση στο παιχνίδι της Παναχαϊκής και στην αρχή λίγο του Βόλου, μέσα στην έδρα μας που το κερδίσαμε. Νομίζω ότι είχαμε καλή παρουσία για μέσα από λίγο. Πήραμε τη θέση και βλέπω.
Είδαμε σήμερα μπροστά στον κόσμο μας και στο τελευταίο παιχνίδι του στην έδρα μας να έχουμε μία νίκη. Θεωρώ ότι δεν ξεκινήσαμε καλά το παιχνίδι. Δεν είχαμε ρυθμό με τις πολλές αλλαγές που κάναμε στην δεκάδα και ήταν αναμενόμενο. Στη διάρκεια όμως βρήκαμε ρυθμό από μία στατική φάση που ακόμα προηγήθηκε και νομίζω ότι μετά πιέσαμε αρκετά για να ισοφαρίσουμε το παιχνίδι και αν μπορούσαμε να πάμε κάτι περισσότερο. Δυστυχώς δεν έγινε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι παρόλο τη χαρά που έχουμε για την άνοδο της ομάδος θα θέλαμε ένα διαφορετικά σήμερα, όμως δεν μπορεί να επισκιάσει αυτή η ήττα όλη την προσπάθεια όλης της χρονιάς. Για μας αυτές οι μέρες οι τελευταίες είναι για το προπονητικό team και για τη διοίκηση είναι μέρες οι οποίες πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ για να οργανώσουμε την ομάδα την νέα σεζόν. Περιμένουμε να τελειώσει το πρωτάθλημα, εύχομαι να το τελειώσουμε καλά, έστω εκτός έδρας, για να κρατήσουμε την καλή μας εικόνα. Συγχαρητήρια στον Απόλλωνα για την νίκη του και για μας αυτό που έχει σημασία είναι η επόμενη μέρα και η επόμενη σεζόν. Δώσατε χρόνο συμμετοχή σήμερα σε ποδοσφαιριστές που δεν είχαν πολλά λεπτά. Μείνατε ικανοποιημένος, δείχνουν δείγματα. Μάλλον πήρατε στοιχεία για να κάνετε την τελική έκθεση που λέμε στο τέλος της χρονιάς. Απολογισμό για τους ποδοσφαιριστές. Εντάξει, είναι δύσκολο να δεν παίζεις παιδί, να βρει το ρυθμό. Για μας αυτό και το επόμενο παιχνίδι να δώσουμε ευκαιρίες σε πολλά παιδιά. Και στο επόμενο θα δώσουμε ευκαιρία σε παιδιά που δεν έχουν παίξει καθόλου κυρίως στα πιτσιρίκια να κάνουν το δουλειό τους στην πόλη. Είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθειά τους, αλλά σίγουρα δεν πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα. Να ρωτήσω, ο Τσιλής έχει πάθει τραυματισμός, ξέρουμε κάτι, με τον Τσιλικύρη. Έχει ένα χτύπημα στο δουλειοκέφαλο, στη φάση που ζητήσαμε εδώ. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι σοβαρό. Θέλαμε κι εμείς να κλείσουμε τα παιχνίδια εντός έδρας με νίκη. Δεν τα καταφέραμε. Μπήκαμε λίγο νοθρά στο πρώτο ημίχρονο. Δεν το πληρώσαμε. Κάναμε κάποιες φάσεις προς το τέλος για να πετύχουμε κάποιο γκολ. Δεν ήρθε. Και στο δεύτερο δεχτήκαμε ένα γκολ αποστημένο. Προσπαθήσαμε να αντιδράσουμε. Κάναμε κάποιες ευκαιρίες που δεν κατέληξαν σε γκολ. Και φεύγουμε είμαστε εδώ πέρα για την νίκη. Αλλά γιορτάζουμε κιόλας γιατί ανεβήκαμε. Και κοιτάμε τώρα το παιχνίδι με την Λάρισα να πάρουμε και πέρα τους βαθμούς, να κλείσουμε όσο καλύτερα γίνεται. Αν θέλω να μας πεις δύο λόγια για την ατμόσφαιρα που επικρατεί γενικότερα, σας καλούν σαν έξτρα πριν κάποια παιδιά που έχουν τα παίρνες. Σήμερα πάλι από ό,τι ξέρω έχετε. Είναι ένα κλίμα που δεν ξέρω πώς σου παίρνει.
Μας χαροποιεί πολύ που βλέπουμε τον κόσμο του Ηρακλή να είναι χαρούμενος, να μας καλεί πολύ συχνά σε ταβέρνες, όπως είπατε, και σε άλλα event. Και είμαστε εδώ πέρα να γιορτάσουμε μαζί τους και περιμένουμε να τους παραδώσουμε τουλάχιστον με τη Λάρισα μια ακόμα χαρά. Αυτό.